Στο ροσυνεφάκι της χλιδίζει ο Ερντογάν τη στιγμή που στο εσωτερικό της χώρας του η κατάσταση μόνο ρόδινη δεν είναι. Το εθνικό νόμισμα καταποντίζεται. Οι πολίτες τρέχουν να πουλήσουν τις λίρες τους για να αγοράσουν δολάρια, ευρώ και χρυσό. Ο πραγματικός πληθωρισμός είναι τετραπλάσιος από τα επίσημα νούμερα, ενώ την ίδια ώρα ο πρόεδρός τους φροντίζει να αυξήσει τις απολαβές του. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan sosyal yardımları geçtiğimiz yıl 55 milyar liraya çıkardık. Ekonomi iyi olsa bu ekmek kampanyaları olmaz. Halk böyle şeylere muhtaç bırakılmaz. Çok kötü ya memleketin durumu. Yani peynir, zeytin, et, her şeyin fiyatı almış yürümüş 3 katı, 5 katı. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού της Τουρκίας, ο Ερντογάν ζητά αύξηση του μισθού του κατά 8%. Θα λαμβάνει δηλαδή 750 ευρώ περισσότερο, με τις μηνιαίες απολαβές του να φτάνουν πλέον τις 9.500 ευρώ, ενώ προβλέπεται αύξηση κατά 130.000 ευρώ για τις δαπάνες του παλατιού. Οι νέες προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου, όπως ήταν φυσικό, έφεραν τη μήνυ της αντιπολίτευσης. Biriniz yalan söylüyor demektir. Και ενώ η τουρκική οικονομία χυμάζεται, ο Ερντογάν σκορπά εκατομμύρια για να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του. Όπως έκαναν παλιά οι Σουλτάνοι, απέκτησε και αυτό το δικό του τζαμί. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İsmi burada yaşayacak. Allah herkese ismi camilerde yaşayan kul olmayı nasip eylesin. Bu erkek